Τώρα τι να πω μέσα από την καρδιά μου, έτσι μου έρχεται να πω ότι το σημερινό Ευαγγέλιο μάλλον εγώ δεν το εφάρμοσα ποτέ. Και ντρέπομαι γι' αυτό. Βρήκε, λέει ο Χριστός, 10 λεπρούς. Παρομοιά στην εποχή μας δηλαδή. Ήταν η λέπρα μία από τις πιο φρικτές κολλητικές άρρωστες. Τόσο φρικτή, λίγο αν γίνεται έξω στον άνθρωπο, λίγο αν γίνεται. Τόσο φρικτή που όποιος κολλούσε σιγά σιγά κόβουνε κομμάτια του. Τα αυτιά του, οι μύτες του, τα χείλια του, η γλώσσα του, τα κρέα του, τα χέρια του, πληγές ολόκληρος. Και απέκλειστη. Και τους πλήστη ο Χριστός. Και χωρίς πολλές κουβέντες, τους δείχνει το δρόμο της θεραπείας. Δεν τους θεραπεύει εκείνη την ώρα εκεί. Τους λέει πάτε στους αρχιερείς να δείξετε ότι είστε καλά. Ζήτησε ένα κομματάκι εμπιστοσύνης τους στο Θεό. Πάτε να δείξετε ότι είστε καλά. Ενώ ακόμα βλέπαν ότι είχαν τη λέπρα. Τι δουλειά είχαν οι αρχιερείς, αυτοί βεβαίωναν αν κάποιος ήταν καλά, είτε στο σώμα είτε στην ψυχή. Και όποιος δέστε πόσο τραγικές ήταν εκείνες οι εποχές. Φωνάζουμε εμείς σήμερα ότι μας βάζουν, λέει, σε, να κλειστούμε στο σπίτι. Να, αυτό είναι εύκολο. Αυτούς τότε τι τους κάναν. Τους πετάγανε έξω από την πόλη. Έξω. Οι πόλεις τότε είχαν φρούριο γύρω-γύρω. Όλες οι πόλεις. Και το Θεσσαλονίκη μας είχε τα κάστρα. Και είχε 2-3 πύλες, στις οποίες ήταν φρουροί εκεί, που δεν έπαιρνε κανένας από αυτούς που πέταζαν έξω. Και τους αμαρτωλούς τους πέταγαν έξω. Τους δαιμονισμένους, τους αμαρτωλούς, τους παραβάτες, τους αρρώστους, τους ψυχικά αρρώστους. Τους έδιωχναν. Και αυτοί που βεβαίωναν ήταν οι αρχιερείς. Πάτε, λέει, να βεβαιώσουμε ότι είστε καλά. Τόσο εμπιστοσύνη είχαν όμως στο Θεό τους, στο Χριστό, που πήγανε και στον δρόμο λέει θεραπεύτηκαν. Τη συνέχεια όμως, μωρέ, πόσο χαλάει γρήγορα ο άνθρωπος. Πόσο χαλάμε γρήγορα οι άνθρωποι. Και ενώ θεραπεύτηκαν, οι 9 την έκαναν. Ούτε καν σκέφτηκαν ποιος τους έκανε καλά. Έφυγαν. Και ο ένας γυρίζει. Αλλά και αυτός ο ένας δεν ήταν Ιουδαίος. Ήταν Σαμαρίτης. Αλλογενής, λέει, από άλλο γένος. Και τι έκανε. Προσκύνησε να φιλήσει τα πόδια του Χριστού. Έπεσε κάτω. Να φιλήσει τα πόδια γιατί τον έκανε καλά. Και τώρα θα ξαναγύρναγε στο σπιτάκι του, στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που αγαπούσε, στην κοινωνία μέσα να μπορεί να δουλεύει, να μπορεί να έχει φαγάκι, να μπορεί να έχει σπίτι. Οι άλλοι τέλος φύγανε. Και εκεί βγάζει ο Χριστός μας τώρα το παράπονο. Ο Θεός. Ουχή 10 θεραπεύτησαν. Δεν θεραπεύτηκαν, λέει, και οι 10.
και μετά δύο λέξεις παράφορο, Χριστέ μου. Η ΔΕΝΕΑ που είναι, που είναι. Και ήρθε λέει ο αλλογενής ούτως ο ξένος. Πόσες φορές φοβάμαι ότι και εμείς έχουμε ξεχάσει να πούμε ευχαριστώ. Πόσα ευχαριστώ έχουμε ξεχάσει να πούμε. Πρώτα στο Θεό μας για όλα αυτά που μας χάρισε, μας χαρίζει και θα μας χαρίσει. Δεν το κράτησε όμως ο Χριστός να πει τώρα να ξανάρρωστήσω. Ανετότατα μπορούσε να τους το χαρίσει. Να πει να ξανάρρωστήσω. Όχι. Παραπονάει και έβγαλε. Γιατί το έβγαλε. Και γιατί γράφτηκε στα Ευαγγέλια το παραπονάκι του. Μπας και τα ακούσουμε εμείς και δεν το κάνουμε. Και δεν βγάλουμε παράπονο στον Χριστό μας. Σε ποιον άλλον χρωστάμε ευχαριστώ. Μα στην Παναγίτσα μας. Στην Παναγίτσα μας. Μόνο ένα ευχαριστώ πρέπει να τις λέμε. Μας έφερε το Χριστό, μας έδωσε τη ζωή, μας έδωσε τη σωτηρία, αλλά και κάθε μέρα ήντυνα εκεί και μας ακούει και μας βλέπει και μας αγκαλιάζει. Θα δω όμως και παρακάτω έχουμε πολλά ευχαριστώ να πούμε. Εγώ τουλάχιστον που τα ξεχνάω και εύκολα στους αγγέλους. Έλεγε ο καιρό Παΐσιος, ευχαριστήσ' μωρέ τον άγγελό σου που ξαγρυπνάει μέρα νύχτα εκεί ο άγγελος του καθενός μας. Εμείς δεν σκεφτόμαστε ούτε καν ότι είναι δίπλα μας. Και μπορεί και να μην το θέλουμε και όλα να φύγει παραπέρα να μην μας εμποδίζει και να μην μας ελέγχει κιόλας και να μην μας βλέπει. Πρέπει να ευχαριστήσουμε όμως και τους Αγίους μας. Ποιος θυμάται όταν έρχεται η ώρα η δύσκολη αυτές τις μέρες. Αχ, μωρέ, βιβλίο θα γράψω. Βιβλίο θα γράψω. Πόσα μηνύματα έρχονται και ξανάρχονται, παπά μου, κάνε προσευχούλα, κάνε προσευχούλα. Ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο αδερφός μου, ο άνδρας μου, το παιδάκι μου, τα παιδιά μου, ο φίλος μου, η φίλη μου, είναι στην εντατική, σε παρακαλώ παπά μου. Να πω και εγώ το παραπονάκι. Και όταν γίνω καλά, στους 10, όντως ένας, μου στέλνει ευχαριστίες. Να είναι καλά μου. Ούτε παράπονο θα πω. Πέστε ευχαριστώ στο Θεό, γιατί και εγώ, αν θα γίνει κανένας καλά, δεν το κάνω εγώ, Θεέ μου, τι να πω εγώ. Χάσα πράγματα. Ο Θεός το κάνει. Και εγώ στο Θεό γυρνάω και κοιτάω και φωνάζω. Όσο μπορώ να φωνάξω. Ευχαριστία λοιπόν στους Αγίους, ευχαριστία όμως και στους ανθρώπους μωρέ που μας βοηθάνε. Ει τώρα όχι εδώ θα το πω πιο δυνατά. Τόσοι άνθρωποι μας βοηθάνε. Μας βοηθάνε οι κοντινοί μας. Μας βοηθάνε και οι μακρινοί μας. Έχουμε σκεφτεί πολλές φορές πόσοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν προσευχή για μας ή για τον δικό μας άνθρωπο. Από μένα όταν το ζητάτε, τις περισσότερες φορές βάζω και αρκετούς άλλους να κάνουν προσευχή. Δεν θα το ξαναποντρέπομαι και που το είπα.
Και λέω, κάντε προσευχή για αυτόν, κάντε προσευχή για αυτήν. Κι είναι μοναχοί, κι είναι μοναχές, κι είναι παππούδες, κι είναι γιαγιάδες. Έχει κάτι γιαγιάδες που κάνουν κάτι προσευχές. Έχει κάτι ψυχούλες που κάνουν κάτι προσευχές. Έχει κάτι παιδάκια που κάνουν προσευχές. Έρχονται κάτι παιδιά να εξομολογηθούν. Όλοι λέτε ότι τα παιδιά μας χάθηκαν. Όχι, εμείς χαθήκαμε. Τα παιδιά μας ακόμα ψάχνουν και πολλά παιδιά βρίσκουν την άκρη. Παπά μου, ξέρεις πόσες προσευχές κάνω για όλο τον κόσμο και είναι παιδάκια δημοτικού και είναι παιδάκια γυμνασίου και είναι παιδάκια λυκείου. Προχτές μου ήρθε μια ομάδα φοιτητών και μου ζητούσε πώς να κάνει προσευχή για όλο τον κόσμο. Λέω, αφήστε με, μωρέ, να σας φιλήσω τα πόδια. Αφήστε με να φιλήσω και εγώ πόδια αγιασμένα κάποια φορά. Έχουμε λοιπόν και σε αυτούς ένα ευχαριστώ. Έχουμε όμως ευχαριστώ, όχι, θα το πω και παραξηγήστε. Υπάρχουν και αυτοί που μας αγαπάνε πολύ και λιώνουν για μας. Λιώνουν. Δεν θα τους πούμε σε αυτούς ευχαριστώ. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Σε αυτούς που μας αγαπάνε βρίσκουμε τα χειρότερα για να τους κράζουμε συνέχεια. Έχετε σκεφτεί πόσο παράπονο μπορεί να γεννάμε μέσα στις καρδούλες τους. Να σ' αγαπάει ο άλλος, να λιώνει για σένα, να δίνει τα πάντα για σένα, να κόβει κομμάτια την καρδιά του και την ψυχή του και να σου τη χαρίζει και εσύ να το ανταποδίδεις με όλες τις κακίες, τις ζήλες, τους φθόνους, τα ανάποδα. Εντάξει. Ξέρετε τι πετυχαίνουμε τότε. Το πετυχαίνουμε σίγουρα. Και ας τον τηγανίζουμε ή ας την τηγανίζουμε. Πετυχαίνουμε να γίνεται Άγιος η Αγία. Αλήθεια. Όποιος αντί αγάπης που μας χαρίζει, εμείς του χαρίζουμε βάσανα και πόνους και επαναστάζει η καρδιά, του δίνουμε το καλύτερο δώρο. Τώρα όμως, όχι, δεν επιστρέφει δώρο όμως σε εμάς. Σε εμάς επιστρέφει πατσούλα από το Θεό. Τι γίνεται? Διότι όσο ο Θεός έχει ελεημοσύνη, έλεος και αγάπη και αγκαλιά και χάρη και ευλογία, έχει και δικαιοσύνη ο Θεός. Όχι, δεν μπορούμε πάντα όλα να τα περνάμε μέσα από την αγάπη του Θεού. Μετράει και ζυγίζει ο Θεός. Και αν είμαστε αγνώμονες σε όλα, τότε η μπάτσα του Θεού θα περάσει από τη ζωή μας. Ένα να ευχόμαστε. Πρώτον, να μην είναι μπάτσα μεγάλη. Γιατί έχει και μεγάλη μπάτσα. Και δεύτερον, να την καταλάβουμε νωρίς. Έλεγα προχθές, μιλούσα στους Κύπριους, αυτή η χαζομάρα μου που την έχω και την κουβαλάω, και τους λέω, ήρθε ο σεισμός, μου λέει, το παρουσιάστη, α, ναι. Λέω, ξέρεις, μωρέ, γιατί ήρθε ο σεισμός? Γιατί είναι ένα επόμενο μάθημα αυτό. Δεν καταλάβαμε το ένα το μάθημα. Δεν καταλάβαμε το δεύτερο το μάθημα.
έρχεται και τρίτο μάθημα. Αν δεν το καταλάβεις και το τρίτο μάθημα, έρχεται το τέταρτο μάθημα. Έσου λέει ο Θεός, ρε παιδί μου, τα εύκολα με τον εύκολο, τον ωραίο τρόπο δεν τα καταλαβαίνεις. Φάει μία, μπας και συνέβες. Και εκείνη η μπάτσα έχει την μεγαλύτερη αγάπη του Θεού. Και αν δεν συνεργόμαστε, μας αφήσει την τύχη μας. Σου λέει, άστο. Κάποιοι όμως στην ιστορία της Εκκλησίας και του Θεού συνήλθαν την τελευταία στιγμή. Έχει και αυτός που συνήλθαν την τελευταία στιγμή. Πρώτος και καλύτερος και παράδειγμα για όλους μας πολιστής πάνω στο Σταυρό. Κανένα μάθημα μέχρι τότε δεν μάθαινε. Κανένα. Κανένα να τα εξεταστέωσε του ήταν. Τι, στην ίδια τάξη ήταν. Και όταν ανέβηκε στο Σταυρό, γύρισε και είδε τον Χριστό, κατάλαβε και του ζήτησε. Μετάνοια, συγχώρεση. Σήμερα αλήθεια σου λέω, μετενού έσαι το παραδείσο. Και ψάλλουν, ψάλλοντες και ξαναψάλλουν τη Μεγάλη Πέμπτη, το ληστήν είναι το Σταυρό, το παραδείσου ηξίου σας Κύριε. Μου έλεγε κάποτε, συγχωρέθηκε τώρα, Λεβένταρος ήτανε, ένας οικούμενος στο Άγιον Όρος, στη Δοχή Αρίου. Ψάλαμε την παράκληση της Παναγίας κάθε φορά. Μετά τη λειτουργία, πριν πάμε για φαγητό, περνούσαμε από το παρεκκλήσι της, ψάλαμε μία ώρα την παράκληση και μετά τράπεζα. Παρόλο το ότι οι μοναχοί είχαν σηκωθεί από τις 2.30 στα μεσάνυχτα και ήδη είχε φτάσει 7.30 ώρα. Και λέω, γέροντα, την ψάλεις με όρεξη. Πολύ όρεξη αυτό. Πα, πολύ κέφι και όρεξη. Θέλω να της πω ευχαριστώ, Παπα Χρήστο μου. Θέλω να της πω ευχαριστώ της Παναγιάς. Και άρχισε να απαριθμεί τα ευχαριστώ του. Κάθε φορά που τον πείραζα εγώ γι' αυτό, γιατί μ' άρεσε πως τα έλεγε. Κάθε φορά που έλεγα, του ψάλλεις με όρεξη. Γέροντα, νύχρε παιδί μου, να την ευχαριστήσω που ήμουν παιδί. Να την ευχαριστήσω που σπούδασα. Να την ευχαριστήσω που γνώρισα τον γέροντα Αμφιλόχιο. Να την ευχαριστήσω που γνώρισα τον γέροντα Φιλόθεντος Ερπάτο. Και μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε. Λέω, πω, πω, όλα τα γένια τα ευχαριστώ ο γέροντας. Όλα. Πόσο με δίδασκε. Και τώρα όταν την ακούω την παράκληση, γιατί μου αρέσει όπως την είπε και την έχουμε μαγνητοφωνημένη, σαν να νιώθω το ευχαριστώ εκείνα όλα που έλεγε ο γέροντας. Ουχή οι 10 εγκαθαρίστησαν, οι 9 που να είμαστε στον ένα που προσκύνησε τα πόδια του Χριστού και τον ευχαρίστησε. Τώρα, συνεχίζουμε τις μέρες του χειμώνα. Θα λειτουργήσουμε την Κυριακή πέρα στην Άγια, στην Σαρακίνα, στη Μεταμόρφωση. Εδώ θα κάνουμε έργα τώρα, θα τον δείτε αλλιώς τον ναό μετά όταν θα γυρίσετε. Μ' αρέσει που η Επιτροπή και εδώ και στην άλλη Εκκλησία κάνουν συναγωνισμό ποιος θα κάνει καλύτερη την Εκκλησία. Πόσο το χαίρομαι αυτό και πόσο περήφανος νιώθω που είμαι σε ένα χωριό, μάλλον σε 2 χωριδάκια τα οποία έχουν τέτοια όρεξη. Και μετά θα βρει το πανηγύρι μας. Θα την κάνουμε εμείς τη λειτουργία. Όσοι είμαστε αυτόν τον καιρό, θα σας παρακαλέσω να μ' αφήσετε λίγες μερούλες ακόμα να ξεκουραστώ και εγώ με την εξομολόγηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι η εξομολόγηση. Θα τολμήσω να την πω τη φράση. Έλεγε ο Κυροπαΐσιος τους πνευματικούς σας,
να τους ευχαριστείτε για ένα παραπάνω λόγο, ότι όλες τις βρωμιές σας και τα βάρη σας τους τα πετάτε στα μούτρα τους και τα φορτώνετε στις πλάτες τους. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Σας αγαπάω γι' αυτό. Αλλά αφήστε με λίγες μέρες να αρχίσουμε κανονικές εξομολογήσεις, λέω από τώρα, από 1η του Φλεβάρι. Και θα είμαι εδώ μετά, συνέχεια, για να τα βρίσκουμε. Όποιος ήρθε σήμερα όμως να με δει, να μείνει λίγο στο τέλος του να τον δω. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστώ.